Η απόφαση του εφημέριου να είναι αμήλικτος κινδύνευε να μην πραγματοποιηθεί, καθώς πλησίαζε όλο και περισσότερο το μοναχικό άνθρωπο και έβλεπε πόσο αδύναμα περπατούσε ακόμα, πώς κρεμόταν πάνω του το φθαρμένο του πανοφόρι και πόσο βαριά έγερνε πάνω στο φθηνό, άχαρο μπαστούνι του. Διστακτικός από ανθρωπιά να απευθυνθεί πολύ απότομα, ο κύριος Μπροκ τον πλησίασε πρώτα με μια μικρή φιλοφρόνηση για το εύρος των αναγνωσμάτων του, όπως είχε φανεί από τον τόμο του Σοφοκλή και τον τόμο του Γκέτε που είχαν βρεθεί στο σάκο του, και τον ρώτησε πότε έμαθε γερμανικά και ελληνικά. Το ευαίσθητο αυτή του Midwinter διέκρινε στον τόνο της φωνής του κυρίου Μπροκ πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Γύρισε μέσα στο λυκόφως της νύχτας που ερχόταν και κοίταξε ξαφνικά και με υποψία τον εφημέριο κατά πρόσωπο. «Κάτι θέλετε να μου πείτε», απάντησε, «και δεν είναι αυτό που μου λέτε τώρα». Δεν υπήρχε άλλη λύση παρά να δεχτεί την πρόκληση. Με πολλή λεπτότητα, με πολλά προκαταρκτικά λόγια που ο άλλος άκουγε αμίλητος, ο κύριος Μπροκ ερχόταν σιγά-σιγά όλο και πιο κοντά στο θέμα. Πολύ πριν το αγγίξει ουσιαστικά, πολύ πριν κάποιος με συνηθισμένη ευαισθησία μπορέσει να νιώσει τι επρόκειτο να επακολουθήσει, ο Ζίας Μιντγουίντερ στάθηκε ακίνητος στο δρομάκι και είπε στον εφημέριο πως δεν ήταν ανάγκη να πει τίποτα άλλο. «Σας καταλαβαίνω, κύριε», είπε ο βοηθός δάσκαλος. «Ο κύριος Αρμαντέιλ έχει μια διαπιστευμένη θέση στον κόσμο. Ο κύριος Αρμαντέιλ δεν έχει τίποτα να κρύψει και τίποτα για το οποίο να ντρέπεται. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είμαι η κατάλληλη παρέα για αυτόν. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω για να ανταποδώσω την καλοσύνη του είναι να μην την εκμεταλλευτώ περισσότερο. Μπορείτε να βασιστείτε στην αναχώρησή μου από αυτό το μέρος αύριο το πρωί». Δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα άλλο. Με αξιοθαύμαστο αυτοέλεγχο για τα χρόνια και την ιδιοσυγκρασία του, έβγαλε ευγενικά το καπέλο του, υποκλήθηκε και επέστρεψε στο πανδοχείο μόνος του. Ο κύριος Μπροκ κοιμήθηκε άσχημα εκείνη τη νύχτα. Το θέμα της συνομιλίας στο δρομίσκο είχε κάνει το πρόβλημα του Ζίας Μιντγουίντερ δυσκολότερο από ποτέ. Νωρίς το άλλο πρωί ήρθε ένα γράμμα για τον εφημέριο από το πανδοχείο και ο μαντατοφόρος του ανακοίνωσε πως ο παράξενος κύριος είχε αναχωρήσει. Το γράμμα περιείχε ένα ανοιχτό σημείωμα για τον Άλαν και ζητούσε από το δάσκαλό του, αφού πρώτα το διαβάσει ο ίδιος, να το διαβιβάσει ή όχι αποκλειστικά κατά τη δική του κρίση. Το σημείωμα ήταν εκπληκτικά σύντομο. Άρχιζε και τελείωνε σε καμιά δωδεκαριά λέξεις. «Μην κατηγορήσεις τον κύριο Μπροκ. Ο κύριος Μπροκ έχει δίκιο. Σε ευχαριστώ και αντίο. Ο Ζίας Μιντγουίντερ». Ο εφημέριος έστειλε το σημείωμα στον προορισμό του, όπως ήταν φυσικό, και ταυτόχρονα έστειλε λίγες γραμμές στην κυρία Αρμαντέιλ για να καθησυχάσει την αγωνία της με τα νέα της αναχώρησης του βοηθού δασκάλου. Όταν έγιναν αυτά, περίμενε την επίσκεψη του μαθητή του, που κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθούσε την παράδοση του σημειώματος σε όχι και πολύ ήρεμη ψυχική διάθεση. Μπορεί να υπήρχε ή να μην υπήρχε κάποιο κρυμμένο κίνητρο στο βάθος των χειρισμών του Midwinter. Όμως δεν μπορούσε να αρνηθεί πως είχε συμπεριφερθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αξιόμεμπτη η δυσπιστία του εφημέριου και να δικαιώνεται η καλή γνώμη του Άλαν γι' αυτόν. Η ώρα πέρασε και ο νεαρός Αρμαντέιλ δεν εμφανίστηκε. Αφού τον αναζήτησε μάταια στο σημείο που βρισκόταν το υποκατασκευή σκάφος, ο κύριος Μπροκ πήγε στο σπίτι της κυρίας Αρμαντέιλ και εκεί έμαθε από τον υπηρέτη νέα που έστρεψαν τα βήματά του προς την κατεύθυνση του πανδοχείου. Ο πανδοχέας αμέσως παραδέχτηκε την αλήθεια. Ο νεαρός κύριος Αρμαντέιλ είχε πάει εκεί με ένα ανοιχτό γράμμα στο χέρι και είχε επιμείνει να πληροφορηθεί από ποιον δρόμο είχε φύγει ο φίλος του. Για πρώτη φορά στο διάστημα που τον γνώριζε ο πανδοχέας, ο νεαρός κύριος ήταν εκτός εαυτού. Και η κοπέλα που σερβίριζε τους πελάτες είχε βλακωδώς αναφέρει ένα περιστατικό που έριξε λάδι στη φωτιά. Είχε παραδεχτεί πως άκουσε τον κύριο Midwinter να κλειδώνεται τη νύχτα στο δωμάτιό του και να ξεσπάει σε άγριο κλάμα. Αυτή η ασήμαντη λεπτομέρεια είχε κάνει το πρόσωπο του κυρίου Αρμαντέιλ να αναψοκοκκινήσει. Φώναξε και έβρισε, έτρεξε στους στάβλους και ανάγκασε το σταυλίτη να του ελώσει ένα άλογο και έφυγε καλπάζοντας, παίρνοντας το δρόμο που είχε πάρει πριν ο Ζίας Μιντγουίντερ. Αφού προειδοποίησε τον πανδοχέα να κρατήσει μυστική τη διαγωγή του Άλαν, αν ερχόταν κάποιος από τους υπηρέτες της κυρίας Αρμαντέιλ στο πανδοχείο εκείνο το πρωί, ο κύριος Μπροκ ξαναγύρισε στο σπίτι του και περίμενε με αγωνία να δει τι θα έφερνε η μέρα. Με απέραντη ανακούφιση είδε τον μαθητή του να εμφανίζεται στο σπίτι του αργά το απόγευμα. Ο Άλαν κοίταζε και μιλούσε με μια ακλόνητη αποφασιστικότητα που ήταν εντελώς νέα για τον παλιό του φίλο. Χωρίς να περιμένει ερωτήσεις, είπε την ιστορία του με το συνηθισμένο ευθύ τρόπο του.
Είχε προφτάσει τον Midwinter στο δρόμο, και αφού πρώτα προσπάθησε μάταια να τον παρακινήσει να επιστρέψει και έπειτα να μάθει που πήγαινε, είχε απειλήσει να μείνει μαζί του την υπόλοιπη ημέρα και έτσι του είχε αποσπάσει την ομολογία πως πήγαινε να δοκιμάσει την τύχη του στο Λονδίνο. Έχοντας πετύχει αυτό, ο Άλαν ρώτησε μετά τη διεύθυνση του φίλου του στο Λονδίνο. Ο άλλος τον οικέτευσε να μην τον πιέσει περισσότερο, όμως εκείνος τον πίεσε με κάθε μέσο και στο τέλος κατάφερε να μάθει τη διεύθυνση. Επικαλούμενος την ευγνωμοσύνη που του όφιλε ο Midwinter, νιώθοντας κατάκαρδα ντροπή για τον εαυτό του και ζητώντας μετά από τον Midwinter να τον συγχωρήσει. «Το συμπαθώ το δύστυχο και δεν θα τον εγκαταλείψω», κατέληξε ο Άλαν, βροντώντας τη σφιγμένη του γροθιά πάνω στο τραπέζι του εφημέριου. «Μη φοβάστε ότι θα στεναχωρήσω τη μητέρα μου. Θα σας αφήσω να της μιλήσετε εσείς, όποτε και με όποιον τρόπο νομίζετε. Και εγώ θα πω μόνο τούτο, πιο πολύ για να δώσω ένα τέλος σε αυτό το θέμα. Εδώ είναι η διεύθυνση. Ασφαλή στο σημειωματάριό μου. Και εδώ είμαι εγώ, υπερασπιζόμενος στεναρά για πρώτη φορά μια απόφαση δική μου. Θα δώσω σε εσάς και στη μητέρα μου χρόνο να το ξανασκεφτείτε. Και όταν η προθεσμία εκπνεύσει, αν δεν έρθει σε μένα ο φίλος μου ο Midwinter, θα πάω εγώ στο φίλο μου το Midwinter». Έτσι παρέμεινε το ζήτημα προς το παρόν. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ενέργειας να ξαναφύσουν έρμεο στον κόσμο τον αποδιοπομπαίο βοηθό δάσκαλο. Πέρασε ένας μήνας και μπήκε το νέο έτος 1851. Προσπερνώντας αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, ο κύριος Μπροκ στάθηκε με βαριά καρδιά στο επόμενο γεγονός.